Καλησπέρα. Είναι καλημέρα. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλησπέρα, όλη μέρα. Οι Αριστοτρίδες εμένα μου φτιάχνουν κουμέρα. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ζούμε όλη νύχτα, ζούμε καλημέρα. Ποια Αριστοτρίδη είναι? Είναι η Αριστοτρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, να πάει στο καλό, 2020. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην Αριστοτρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, μαζί μας η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου από την Κύπρο, η οποία θα μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο δεν την αφορά καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου, ετοιμαστείτε. Στα αγγλικά έχει γράψει φίλη την αίτηση. Θέλω, και εγώ μεταφέρω στα ελληνικά. Αγαπητή Θέκλα, θέλω να εισηγηθώ το θέμα τελειομανία. Το να νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός κτλ. Σαν ένα θεωρητικό θέμα για ένα από τα βίντεο σου. Εάν και όταν εσύ το θεωρείς χρήσιμο, appropriate, τι σημαίνει κατάλληλο να κάνεις αυτό το θέμα για την τελειομανία. I am currently PhD candidate. Η κοπέλα μας Στέλλη είναι υποψήφια διδάκτορας και βλέπω ψυχολόγο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για την τηλεομανία δηλαδή. Θα το εκτιμούσε ιδιαιτέρως να πεις εσύ την άποψή σου, αλλά αν είναι δυνατό να μας πει και η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου την άποψή σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ νομίζω να σας πει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου την άποψή της. Πες μας την άποψή σου για την τηλεομανία. Όταν λέει την άποψή μας, τι ακριβώς εννοεί, αν είναι καλό ή κακό? Κοίταξε, από τη στιγμή που λέει ότι πάει σε ψυχολόγο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, σημαίνει ότι είναι κάτι που τη δυσκολεύει. Για να πάει σε ψυχολόγο, είναι υποψήφια διδάκτορα, δεν είναι και έχει θέμα με την τηλεομανία. Και το αντιμετωπίζω αυτό το issue, αυτό το ζήτημα, λέει, με τη βοήθεια ψυχολόγου. Άρα, προφανώς μιλάει για την τελειομανία η οποία επεμβαίνει στη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Ωραία, άρα να πούμε κάποια επιστημονικά στοιχεία από τη στιγμή που το θέλει να το δει το θέμα από την πλευρά, γιατί νομίζω ότι μόνο και μόνο από τη λέξη τελειομανία καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, ότι περιέχει τη λέξη μανία, συνήθως είναι κάτι που είναι νοσηρό. Λοιπόν, η τελειομανία, να το πω λαϊκιστή, αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να είναι τέλειοι σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Και το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος, γιατί ακριβώς η τελειότητα είναι κάτι που δεν είναι συνυφασμένη με την ανθρωπινότητα, θα έλεγα εγώ. Άρα, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να είναι τέλειος. Ακριβώς. Λοιπόν, η τελειομανία, το perfectionism αλλιώς, στα αγγλικά, είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Ναι, ναι, ένα σταθερό στοιχείο της προσωπικότητας, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή ιδιοσυγκρασιακά μπορεί να γεννηθεί κανείς με αυτό το στοιχείο. Γεννήσε με αυτό το φέρει μαζί του, ναι. Αλλά μπορεί και να καλλιεργηθεί μέσα από το περιβάλλον του ή μέσα από το πόσο πυθύνιος είναι στα όσα κάνει στη ζωή του. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος που είναι ψυχαναγκαστικός και θέλει να τα κάνει όλα όπως πρέπει, μπορεί να αποκτήσει και την τελειομανία ως πρόσθετο στοιχείο, καθότι το περιβάλλον του ενδεχομένως να απαιτεί από εκείνον να κάνει τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα. Ή να το ζορίζει να κάνει τα πράγματα ακόμη καλύτερα, ακόμη καλύτερα, ακόμη καλύτερα. Ως επιτοπλίστο όμως είναι στοιχείο χαρακτηριστικό γνώρισμα που γεννιέται κανείς. Και συνοδεύεται πάντα με τις τάσεις για να υπερβολικής κριτικής. Στην ουσία, οι τελειομανείς δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο τι λένε οι άλλοι για αυτούς. Οπότε θέλουν, ασκούν πολύ πίεση στον εαυτό τους για να διακριθούν και θέλουν επί της ουσίας να εκπληρώσουν τα δικά τους κριτήρια που έχουν, που είναι ήδη τέλεια, αλλά και των άλλων που είναι ακόμη πιο τέλεια. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο, υπάρχει έντονη συνοσηρότητα της τελειομανίας με το άγχος. Αλλά και ως επαγγελματία. Η που αναφέρει η Αριστονίκη μας σημαίνει να συνοδεύεται η μία διαταραχή με την άλλη.
Δηλαδή, ναι. Ένας που έχει τηλεομανία να έχει ταυτόχρονα παράλληλα και θέμα με το άγχος, ναι. Και επίσης έχει να κάνει και με οι άνθρωποι που έχουν συνδυασμό άγχους και τελειομανία, συνήθως επαγγελματικά εξουθενώνονται, ακριβώς γιατί είναι έντονος ο συνδυασμός, πολύ επίπονος, οπότε ακριβώς δεν είναι καθόλου βοηθητικός. Αριστονίκη, θυμάσαι που κάναμε μία εκπομπή στο Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά για την εργασιομανία, που μας είχε στείλει μία φίλη μία να ρωτά την επιστολή. Θυμάσαι στην πρώτη σεζόν, νομίζω. Η εργασιομανία σε εκείνον το πλαίσιο ταιριάζει με την τηλεομανία, δεν είναι? Δεν είχαμε και τηλεομανίες. Άρα ίσως υπάρχει και συνωσιρότητα μεταξύ τηλεομανίας και εργασιομανίας, ίσως, υποθέτω. Ναι, έντονη. Υπάρχει και μία διάκριση μεταξύ της... κάποιοι ερευνητές μιλούν για την νευρωτική τελειομανία και άλλοι μιλούν για την προσαρμοστική και τη δυσπροσαρμοστική. Δηλαδή υπάρχουν τελειομανοί που προσαρμόζονται εύκολα και είναι λειτουργικοί και υπάρχουν και τελειομανοί που δεν είναι λειτουργικοί. Άλλοι μιλούν για θετική και αρνητική τελειομανία. Και άλλοι μιλούν για ενεργητική και παθητική τελειομανία. Δηλαδή δεν είναι απλά τελειομανία, έχει πάρα πολλές εκδοχές. Θέλεις να μας αναλύσεις λίγο την ενεργητική και την παθητική τελειομανία? Ναι. Η παθητική τελειομανία έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος ακριβώς δεν κάνει αυτό που νιώθει, τέλος πάντων. Έχει αυτή την έντονη αίσθηση ότι πρέπει να κάνει τα πράγματα τέλεια. Και δεν προσαρμόζεται, ούτε ακούει γύρω του ενεργητικά. Και είναι από μέσα του, δηλαδή, του ενεργητικού εργασιομανού η έντονη επιθυμία για την τελειότητα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι κάτι εμφυτό που βγαίνει από μέσα του. Mm-hmm. Ενώ ίσως ο παθητικά τελειομανής το προσλαμβάνει από το περιβάλλον, ποια είναι η διαφορά? Ο ενεργητικά τελειομανής μπορεί να παραμείνει ενεργητικός σε αυτό, δηλαδή μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό, μπορεί να αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, είναι ενεργητικός. Δεν το δέχεται απλά ως στοιχείο και λέει εντάξει αυτός είμαι, αυτό θα κάνω και δεν το κάνω. Εντάξει. Ναι. Ενώ ο παθητικός τελειομανής. Ο παθητικός τελειομανής απλά δέχεται ότι είναι έτσι και το θεωρεί ότι είναι θετικό αυτό το πράγμα που έχει. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει ενδεχομένως. Το θεωρεί ότι είναι ένα καλό στοιχείο του χαρακτήρα του, το οποίο απλά πρέπει να το υπακούσει. Άρα με αυτόν τον σκεπτικό, γιατί δεν το είχα καταλάβει καλά προηγουμένως, με αυτόν τον σκεπτικό, οι φίλοι που μας έστειλαν το mail, είναι ενεργητικός τηλεομανής, επειδή αντιλαμβάνεται ότι δυσκολεύει. Ακριβώς. Πάει στο ψυχολόγο, στέλνει το mail για να κάνουμε το θεωρητικό του vlog. Ναι, οπότε υπάρχει και μετά ένας άλλος, μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι η εσωτερικά κατευθυνόμενη τελειομανία και η από άλλους κατευθυνόμενη τελειομανία, δηλαδή η κοινωνικά επιβαλλόμενη, που επί της ουσία η εσωτερική τελειομανία είναι το να θέτω εγώ ως Αριστονίκη μη ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό μου, να κρίνω αυστηρά τον εαυτό μου για τα επιτεύγματα του και να δίνω επιλεκτική προσοχή σε ό,τι αποτυχαίνω, υπεργεννικεύοντας και δεσμεύοντας με την σκέψη όλα ή τίποτα. Δηλαδή, είτε όλα θα γίνουν όπως θέλω, μέσα από το πρίσμα των υψηλών στόχων που θέτω, είτε τίποτα δεν θα το κάνω. Δηλαδή, μιλούμε για την πλήρη δισκαμψία. Ακριβώς. Δισκαμψία. Και αυτόν ταυτόχρονα είναι και δυσπροσαρμοστικό, αλλά και παθητικό. Δηλαδή, αυτή η... ενώ η από άλλους κατευθυνόμενη τελειομανία είναι ότι οι άλλοι με ζορίζουν έχοντας μη ρεαλιστικά κριτήρια επιδιώκουν από εμένα να κάνω το τέλειο και εγώ ως παθητικός υπακούω σε αυτόν, οπότε δεν μπορώ να αντιπαραταχθώ και κάνω αυτό το πράγμα που μου λένε, ναι. Όταν είπες προηγουμένως για ενεργητική τελειομανία και παθητική τελειομανία, το είχα καταλάβει αυτό που έχεις εξηγήσει τώρα, γιατί η τελειομανία που ξεκινά από μένα είναι ξεκινά από τους άλλους. Άρα υπάρχει συσχέτιση. Ναι. Έλα να σου πω, είπαμε
για να έχουμε έτσι πρακτική εφαρμογή πάνω στους ανθρώπους που μας ακούν και τη φίλη που έστειλε το mail. Είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι γενές στοιχείων της προσωπικότητας, δηλαδή να γεννιέται ένα παιδί μετά σε γιατελειομανία. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να καλλιεργείται στο περιβάλλον διαπαιδαγώγησης του παιδιού και ανατροφής του παιδιού η τελειομανία. Ναι. Αν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται στον εαυτό του, αναγνωρίζει στον εαυτό του στοιχεία τελειομανίας, πώς μπορεί να ξέρει αν είναι τελειομανής ή όχι, ποια είναι τα συμπτώματα, ποια πράγματα εντζίνα που να μας κάνουν να σκεφτούμε μήπως είμαι έτσι εγώ τελειομανής. Έτσι πιο... Λοιπόν, το πρώτο επί της ουσίας είναι το να θέλω να βάζω στόχους στον εαυτό μου που είναι ανέφικτοι και να θέλω να τους κάνω όσο πιο τέλεια γίνεται. Δηλαδή, οι υψηλοί στόχοι και η τελειομανία κρατούνται αγκαγιά. Ναι. Αν κάποιος όμως βάζει υψηλούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα έχει μια ρεαλιστική θεώρηση της ζωής. Υψηλούς και μη προσδοκόμενα εφικτούς. Ναι. Δηλαδή το να βάζω υψηλούς στόχους δεν είναι απαραίτητο μη επιτεύξιμο. Το θέμα είναι να βάζω στόχους οι οποίοι να είναι επιτεύξιμοι. Αν βάζω στόχους που είναι ανέφικτοι και θέλω και να τους κάνω και σωστά, τότε είναι αδιέξοδο από όπου και αν το πάρεις. Δηλαδή, you set yourself for failure, σαν να και βάζεις τον εαυτό σου διαδικασία. Σαν να βάζω τον εαυτό μου, μπράβο, αυτό. Το να μην μπορώ να σταματήσω να προσπαθώ για κάτι που είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα τα καταφέρω, είναι δείγμα τελειομανίας. Το να μην μπορώ να προσπαθήσω, ναι. Σταματήσω, δηλαδή, επειδή ξεκινώ μια προσπάθεια, αν πει, λέω, θα κάνω σήμερα, για παράδειγμα, να τα πιήσω έτσι πιο απλά. Σήμερα θα κάνω το σπίτι γενική καθαριότητα, θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω από γωνιάς, θα καθαρίσω τα τζάμια, θα καθαρίσω τα μπάνια, θα καθαρίσω το φούρνο, θα καθαρίσω την κουζίνα. Είναι η ώρα 4 το απόγευμα, τώρα έχω σχολάσει, είμαι πολύ κουρασμένη, έχω πονοκέφαλο, αλλά εγώ επιμένω του γρου εκεί να κάνω τούτο το πράγμα. Είναι τηλεομανία αυτό. Ναι. Λοιπόν, επίσης, οι συνήθως οι τελειομανείς έχουν προβλήματα στο να πάρουν αποφάσεις, έχουν προβλήματα στο να αποφασίσουν τι θέλουν να σπουδάσουν, τι καριέρα θέλουν να ακολουθήσουν. Επίσης, έχουν ενδεχομένως μερικοί από αυτούς και χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί ακριβώς ό,τι και να κάνουν μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι τέλειο. It's not enough, δεν είναι αρκετό. Ναι, δεν είναι αρκετό. Είναι σαν να τρέχουν να αξιοποιήσω την τελειότητα και αυτή να είναι κάτι άπιαστο, να είναι ένα σύννεφο, ας πούμε, να μην μπορείς να το πιάσεις. Εάν το παιδί μας είναι τελειωμένες. Ναι. Αν έχει γεννηθεί με το γένες χαρακτηριστικό της τελειομανίας. Συνήθως να πούμε ότι, τώρα θα σου πω γι' αυτό, συνήθως αυτό που είπα πριν είναι ευρωτική τελειομανία που είναι άγχος και τα λοιπά, συνδέεται συνήθως με αυτοκτονική διάθεση, συνδέεται με κατάθλιψη, συνδέεται με νευρική ανορεξία στους εφήβους, συνδέεται με αλκοολισμόν, συνδέεται με αυτοκαταπίεση του ατόμου να κάνει πράγματα που δεν τον ικανοποιούν, αλλά να συνεχίζει να τα κάνει. Ενώ, ας πούμε, οι εξωτερικά κατευθυνόμενοι συνήθως την έχουν κάποιοι πρωταθλητές που επιδιώκουν από αυτούς ή τέλος πάντων οι προπονητές τους το τέλειον και προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι δηλαδή, ίσως να συνδεθεί με την αναβλητικότητα, με το ότι με τα άτομα, ας πούμε, αυτά δεν μπορούν εύκολα να πάρουν μια απόφαση. Γενικά, τούτα είναι τα στοιχεία που συνήθως φαίνονται στην εφηβεία. Τώρα, τα παιδάκια τα οποία μπορούν να μας δείξουν τα πρώτα δείγματα για την τελειομανία, αυτό μπορούμε να το δούμε στα παιχνίδια τους ή στις ζωγραφιές τους.
Συνήθως τα παιδάκια που έχουν τελειομανία μπορεί να αρνηθούν να σου ζωγραφίσουν γιατί σου λένε δεν ξέρω να φτιάχνω ας πούμε κάτι. Οπότε δεν θα το φτιάξω καλά, άρα δεν θα το φτιάξω. Ή τα βλέπεις με σβίστραν και ξύστραν και μολύβι να προσπαθούν να φτιάξουν κάτι όσο πιο τέλειο γίνεται, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα να σου το πούμε. Βασανίζονται, ναι, αυτοβασανίζονται. Ενώ βλέπεις ότι ρε παιδί μου, λες τους κάνε μια ελεύθερη ζωγραφιά, όπως θέλεις, όπως να είναι, και αυτοί επιμένουν να σβήνουν, να ξύνουν, να κάνουν κόπον τεράστιον, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Ή τα παιχνίδια τους πρέπει να είναι, ας το πούμε, έτσι για να παίξουν. Ή πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένο το παιχνίδι για να παίξουν. Δηλαδή, φαίνονται κάποια στοιχεία που είναι ασύμβατα με την παιδικότητα. Τα οποία, Αριστονίκη μου, νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ κοντινά με τα συμπτώματα των ψυχαναγκασμών. Ναι, ναι, είναι. Είναι πολύ κοντινά. Γιατί συνήθως αυτός που είναι τέλειος θέλει να τα κάνει όλα σωστά. Άρα θέλει να τα βάζει στη σειρά. Θέλει να βάζει... Και θυμώνουν κιόλας όταν δεν τα καταφέρνουν. Και υπάρχει ένα πολύ μικρό μωρό, να είναι 2,5-3 ετών και να θυμώνει, να παθαίνει κρίση θυμού γιατί δεν τα έχει καταφέρει να κάνει κάτι που στην ηλικία δεν ήταν αναμενόμενο να τα καταφέρει. Ακριβώς. Και εδώ φαίνεται ακριβώς ο γενετικός παράγοντας και πάει και πίσω και λες, ρε παιδί μου, αλλά το παιδί είναι και ένα παππού που είχε νοσηντή, για παράδειγμα. Και φαίνεται ακριβώς και όλα στο πώς γεννιέται ένας άνθρωπος φαίνοντας τέτοια χαρακτηριστικά. Μια μαμά, ένας μπαμπάς, οι γονείς, οι οποίοι έχουν ένα παιδάκι το οποίο είναι πολύ μικρό στην ηλικία, είναι 2, 3, 4, 5 χρονών και βλέπουν τέτοια σημάδια πάνω το ανησυχητικά, δεν θα ήταν καλή ιδέα να απευθυνθούν σε παιδοψυχολόγο όσο πιο νωρίς γίνεται για να γίνει πιο έγκαιρη παρέμβαση, να βοηθηθεί το παιδί? Αυτό το λέμε συνέχεια. Πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας ότι οι ψυχολόγοι δεν είναι μόνο για τα προβλήματα εφόσον έρθουν, είναι και για τα προβλήματα πριν έρθουν. Ναι. Δηλαδή, αν πας στο ψυχολόγο προληπτικά, επειδή βλέπεις κάποιες ενδείξεις στο παιδί σου, οι οποίες σε ανησυχούν και δεν είναι, ρε παιδί μου, τα θεωρείς πολύ υπερβολικά ή ρωτάς κάποιον αν είναι υπερβολικά ή όχι, τότε μπορεί με μια παρέμβαση του ειδικού να μπορέσει αυτό το παιδί να προχωρήσει πιο εύκολα στη ζωή του, να περάσει μια μεταβατική φάση εξέλιξης πιο εύκολα, να στρογγυλέψει ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα που θα το δυσχεραίνει στο μέλλον, ενώ αν το αφήσεις αυτό το στοιχείο να εξελιχθεί σε άγχος, σε κατάθλιψη, σε τάση αυτοκτονίας, σε νευρική ανοξία, σε αλκοολισμό και δεν ξέρω τι άλλο, αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το βοηθήσει ο ειδικός, γιατί θα πρέπει πρώτα να ασχοληθεί με το σύμπτωμα και αφού ανακουφίσει το σύμπτωμα να πάει στην πηγή, και όσο πιο παγιωμένη είναι η πληγή και η τέλος πάντων το τραύμα, πιο πολύ δουλειά, και αυτό, δεν, αν το πάρουμε και από οικονομική άποψη, δεν συμφέρει. Έγκαιρη παρέμβαση. Έχω στο μυαλό μου έναν άνθρωπο, να ακούμε. Έχω στο μυαλό μου έναν άνθρωπο, θα πω ποιος είναι. Ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία, ήταν τρίτη γυμνασίου νομίζω, είχε στοιχεία άγχους, κατάθλιψης και τελειομανία σε σημείο που δεν προσπαθούσε να κάνει καν τα μαθήματά του. Θυμάσαι και τον άνθρωπο. Ο οποίος έκαμε νοξία ψυχοθεραπεία για ένα χρόνο. Και εκείνος ο άνθρωπος σε κατάφερε μετά να πετυχαίνει πράγματα. Ενώ, εάν δεν έκανε νοξία ψυχοθεραπεία τότε στα 14-15 χρόνια, θα ήταν πολύ πιθανό να μην μπορούσε καν να τελειώσει το σχολείο. Όχι να ολοκληρώσει και τις σπουδές του και να μπορεί να εργαστεί. Μιλάω για έναν άνθρωπο που γνωρίζω ότι τον έχει δει μια γνωστή μου παιδοψυχολόγος πολύ καλή. Δηλαδή, είναι πολλά σπουδαίο πράγμα η έγκαιρη παρέμβαση. Πάρα πολλά σπουδαίο πράγμα. Ρωτούμε μερικές φορές, αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου? Ναι. Αν γίνει έγκαιρη παρέμβαση ψυχοθεραπευτική, έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, μπορεί ένας χαρακτήρας που αν τον άφηνες να εξελιχθεί χωρίς παρέμβαση, να γινόταν εξαιρετικά δίσκαμπτος και δυσλειτουργικός, να γίνει λειτουργικότατος. Θα έχει πάλι κάποια στοιχεία καταναγκασμών και τηλεομανίας, αλλά θα μπορεί να προσαρμόζεται. Μεγάλη υπόθεση. Σας το λέω έτσι, το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε στα παιδιά μας, στην προεφηβεία, στην εφηβεία, ακόμη και στην παιδική ηλικία, είναι να τους δώσουμε πρόσβαση σε έγκαιρες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, γιατί ειδικά αυτά τα στοιχεία τελειομανίας, εργασιομανίας, ψυχαναγκασμών, που έχουν
τον έντονο γενετικό χαρακτήρα μπορούν να ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ τη ζωή των παιδιών μας. Εδώ δίνουμε την ευκαιρία τους. Εσάι, δηλαδή είναι στοιχεία που επειδή τα φέρουν μαζί τους και είναι σταθερά χαρακτηριστικά, δεν μεταβάλλονται δηλαδή. Είναι δύσκολο να τα ξεπεράσει κανείς μόνος του. Πολύ δύσκολο. Απίθανο. Είναι, ναι, είναι πάρα δύσκολο. Και πάλι τον τελειομανή, δεν μπορείς να, όταν έχουν, λέμε, σταθερά στοιχεία προσωπικότητας χαρακτήρα, δεν εννοούμε ότι αυτά θα αλλάξουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν τελειομανή να είναι αδιάφορος. Ναι, αλλά θα είναι πιο λειτουργικός. Θα σου να το κάνει σωστό. Να είναι λειτουργικά τελειομανής και να μπορεί να σταματά και να κάνει εγκράτεια και να αυτοσυγκρατείται και να πει «Οπς, τώρα αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι, είναι ανέφικτο». Υπερβολικό. Οπότε να σταματήσω τώρα και θα το κάνω αύριο. Ελά σου πω, εγώ νομίζω είμαι λειτουργικά τελειομανής. Τι έχεις να πεις? Είσαι λειτουργικά τελειομανής. Δεν είμαι λειτουργική. Αλλιώς δεν θα έκανες όλα αυτά που έχεις κάνει. Ναι, φίλε, αγαπημένη, όμως ότι... καταλαβαίνω πότε πρέπει να σταματήσω. Ας πούμε, λέω ότι είμαι κουρασμένη, σταματώ τώρα. Ενώ παλιότερα δεν το έκανα αυτό το πράγμα. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία μου το έμαθα. Που έμαθα να κοντρολάρω, να ελέγχω την τελειομανία μου. Εσύ είσαι τελειομανής? Είμαι. Εσύ είσαι λειτουργικά τελειομανής ή έχει φορές που αρρωστάς από την πολλή εργασία? Κοίταξε να δεις. Το παρελθόν έτυχε αυτό. Το έχω βιώσει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τώρα τελευταία το έχω ελέγξει αρκετά. Ναι, είσαι σε πολύ καλύτερο σημείο, η Αριστονή. Απλά εγώ έχω και άλλα στοιχεία που γενικά είναι, εθαρρύνουν την τελειομανία μου. Κοιτάξτε, εσύ είσαι και, η περίπτωση, άρα του στείλω ότι έχει εξαιρετικά ψηλό δίχτυο νοημοσύνης και είσαι πάρα πολύ καλή στα ακαδημαϊκά, όπως είναι και άλλοι άνθρωποι. Ενώ ότι δεν είσαι ένας μέσος πολίτης. Έχεις αυτόν τον χαρακτηριστικό, οπότε you cannot help it. Έχει και άλλες, ναι. Είναι λίγες, αλλά έχει και άλλες που δεν μπορώ. Και αυτό με το πτυχιακό και τώρα το πτυχιακό και αυτή την εκπαίδευση, και την εκπαίδευση. Όμως εγώ γνωρίζοντας τα τελευταία 9 χρόνια βλέπω ότι σταδιακά έμαθες να βάζεις φρένο στον εαυτό σου. Όταν είσαι κουρασμένη να κλείνεις το τηλέφωνο σου για παράδειγμα, να πηγαίνεις για ύπνο νωρίς. Κάτι που παλιότερα μπορεί να ξενυχτούσες για να βγάλεις, θυμάσαι στις αρχές που είχαμε γνωριστεί, για να πας σε μια εκπομπή, έπρεπε να διαβάσεις 20 άρθρα, 30 άρθρα και να διαβάσεις όλα. Και σου έλεγα, μάνα μου, ξέρεις τα. Δεν έλεγα, μην διαβάσεις καθόλου, διαβάσεις τα μισά. Εμένα με συμφέρει η τελειομανία σου, γιατί αν δεν το ξέρετε, η Αριστονίκη μας είναι η επιστημονική σύμβουλος της νέας προσπάθειας που κάνουμε. Τις προσπάθειες που κάνουμε για το Netflix έχει την επιστημονική επιμέλεια η Αριστονίκη και δεν θα μπορούσα να εμπιστευτώ σε οποιονδήποτε άλλο. Και ευχόμαστε να πάει καλά. Δεν είμαστε τελειομανείς, δεν λέμε να πάει τέλεια. Επίσης λέμε ότι να γίνει όποτε είναι να γίνει. Δεν λέμε θα γίνει τώρα, θα γίνει σε 3 μήνες. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε την αγάπη μας στη φίλη που ρώτησε το θέμα αυτό. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, γιατί το διδακτορικό είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και ενθαρρύνει την τελειομανία και ενθαρρύνεται και από έξω η τελειομανία. Και από το περιβάλλον εκεί πέρα, το ακαδημαϊκό που είναι το και ξύλο. Την προσήλωση και την σύνεση και τη δουλικότητα πολλές φορές. Εγώ θα σου έλεγα, φίλη, να το συζητήσεις με την ψυχολόγο σου που κάνεις ψυχοθεραπεία και αυτό το θέμα, το πώς επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον, γιατί πλέον περί εργασίας πρόκειται να είσαι στο διδακτορικό. Δηλαδή πλέον δεν είναι το απλός φοιτητής, καθηγητής, γιατί είναι σε ένα συνεργασιακό επίπεδο. Να δεις πώς επηρεάζει και το περιβάλλον εκεί που κάνει το διδακτορικό. Δεν ξέρω που το κάνει η κοπέλα και τι διδακτορικό κάνει. Και τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλους. Ελπίζω να έχετε μια τέλεια μέρα, μια τέλεια, να περάσατε μια τέλεια Αριστοτρίτη. Είστε τέλειοι. Εγώ περνώ τέλεια εδώ που είμαι πάντως. Την επόμενη Αριστοτρίτη και κάτι μου λέει ότι θα είναι όπως. Πειράζει. Φτάνει να περνάς τέλεια και είναι οκ. Ναι, δεν περνώ. Περνώ κανονικά, κόρη. Και το άλλο, το αντίθετο είναι καλό, να μείνει σε... Το να κατεβάσεις πολύ χαμηλά τα κριτήρια για τον εαυτό σου, που είναι το αντίθετο της τελειομανίας σου, να πρέπει να κάνουμε μια άλλη φορά αυτό. Το να μην περιμένεις πολλά από τον εαυτό σου και να αρχίσεις τα λίγα, δεν σε βοηθά να εξελιχθείς. Ή το να κάνεις τη δουλειά έτσι απλά όπως να είναι για να γίνει, ναι, και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, ας μην την
ας μην την κλινικοποιήσουμε εντελώς την τελειομανία. Λειτουργική τελειομανία, ενεργητική τελειομανία, ίσως είναι και ένα εφόδιο για επιτυχία στη ζωή. Ακριβώς. Γεια! Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε. Πώς το κλείνουμε τώρα αυτό, ένα λεπτό για να το κλείσω, το κλείσα. Γεια!